Στον Ιλουρίτη. Συμπέριξε τον Μπριτζίτο μετά την απόκρουση. Ο Ιλουρίτης πάει να κάνει την αντεπίθεση ακολουθούμενος από τον Αρέστη. Βλέπετε, δεν χρειαζόταν και πολύ για να χάσει. Επιλογές ειδικά στον χώρο του κέντρου. Αναστασίου, έκανε λάθος, την παρακέρδισε ο Αρέστη. Και πάει με τον Ενέσκου, με την αναγέννηση να παλεύει μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Της πήγαν στραβά τα πράγματα ιδιαίτερα στην άμυνα. Αρέστη. Σελάκια. Αρέστη. Όλα ήδη πήγε μπάλα για τον Αρέστη στον Ενέσκου. Υπάρχει όμως, εμφανίζεται Άρεα και μου Γεωργιάδης Αρέστη. Και πάμε προς το σημερώνει ο στόχος του. Για τον Λεονάρντο υπάρχει φάουλ εκεί. Δύο φορά προς ευκαιρία τώρα για την δόξα να μην φορά. Γυρίζει το δικό φορά. Κάνει και το σώμα. Για την δόξα τρίτος
μέσα στην περιοχή. Διώχνει του εθνικού με τον Στόλερ να τον κρίνει. Έγινε λάθος. Γκάνα, Αρνέστη, τώρα για τον Τέλσον Αντώνη, κατά ομάδα. Βρίσκει τον Αρνέστη και στον Αντώνη. Αρνέστη κατάρει μπαλάκι μπροστά του τώρα τον Γκριν. Πάει να περάσει για την Τζόξα. Τον κερδίζει εδώ ο Αρνέστη. Εδώ ανοίγει την μπάλα. Νομίζω ότι ίσως να είναι και ο Μομπλού, αλλά στη συνέχεια. Ο Ενρίκε, ο οποίος δέχεται την κόκκινη κάρτα, είναι πέρα από το σκόρε του κόκκινου της Σαλαμίνας. Hráči v modrých dresoch a tá defenzíva už je dobre rozostavená. Určite tréner s mužstvom zapracoval. Na pravej strane, pri tých útočných akciách. Aresty. Bol to myslím, že Jakub Kropec. A Franko môže ísť dopredu, ale čaká na svojich spoluhráčov. Lobotka, tvrdá. Stoper. Iňaj, ktorý však nezískal, teraz opäť možnosť pre Ili. Sam to je Janov účastníka série. Άρα
Aresti, Oboa, Calderón και πάλι ο Αρέστη. Σημειώνοντας και τα δύο του γκολ, η Αγία Νάπα σιγά σιγά ξεθαρεύει. Κινήθηκαν όλοι οι παίκτες στην περιοχή και έμεινε εκτός ο Ρίσε. Χάπερ. Θα δούμε τώρα την Αγία Νάπα, έχουμε πέναλτι για τον Κακά, έγινε το φάουλ. Ο Αρέσια,